האם היו שירי ילדות שאת זוכרת מילדותך? Στα εβραϊκά όχι, δεν ακούσαμε τραγούδια, γιατί η γενιά μας μεγάλωσε χωρίς παππού και γιαγιά. Μόνο ότι ήξερε η μαμά και ο μπαμπάς, που κι αυτοί ήταν μετά από τη ΣΟΑ και δεν είχαν καμία όρεξη να τραγουδήσουν. Λοιπόν, τραγούδια παιδικά δεν ακούσαμε, μόνο τα ελληνικά τραγούδια, τα παιδικά, ό,τι τραγουδούσαν και τα άλλα τα παιδάκια ή που μαθαίναμε στο σχολείο. Και μετά είπε η μαμά μου, δεν έχει κανέναν άλλον, δεν έχει ούτε πατέρα, ούτε αδερφό, ούτε κανέναν. Εσάς, εμάς έχει την οικογένεια. Αυτός είναι ο θησαυρός του. Και όλες οι οικογένειες στα Γιάννενα ήμασταν έτσι, χωρίς θείους. Γι' αυτό όλες τις γυναίκες, τις οικογένειες, και όλους τους, ήταν οι θείοι και οι θείες όλοι, η θεία Ρόζα, η θεία Άννα, η θεία Έστερ, όλοι ήταν θεία. Και είχαμε και μία οικειότητα, σαν να ήταν θεία. Δηλαδή, με μάλλον η μαμά μου πήγαινε στη θεία Έστερ, θεία Έστερ, με μάλλον η μαμά μου. Ναι, άμπα. Ανασήμανοι, άνθρωποι φτωχοί, μεροκαματιάριδες, δεν είχαν πολλά μέσα να ζήσουν. Δούλευαν όλοι σκληρά, αλλά πάρα πολύ αντουκί. Σαμπάτι ήταν σαμπάτι, είχαν το κρέας. Πραγματευτής ήταν ο παππούς μου. Ροχέλ. Βακασά. Αμπρούτ ביוונית, רוחל. Όχι, πραγματευτής. Ήταν πολύ από την κοινότητα πραγματευτές. Είναι μεκτσόπ μιουχαδίμ σαν πραγματευτές. Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε επαγγέλματα που δεν ήταν. Δεν ήταν οικοδόμοι, δεν ήταν κτηνοτρόφοι, δεν ήταν γεωργοί. Δεν ήταν επαγγέλματα που ήταν μονοπωλιακά στους χριστιανούς, δηλαδή τσορφίμ, αυτοί που κάνανε τα σαμάρια από τα γαϊδούρια, αυτοί που κάνανε τα βαρέλια για το κρασί, αυτά ήταν αυτοί που κάνανε τα δέρματα, γιατί τα δέρματα ήταν και χοιρινά, ήταν και γουρούνια. Οπότε οι Ιουδίμ δεν τα είχαν αυτό το επάγγελμα. Ούτε οι Μουσουλμάνοι είχαν αυτό. Και έτσι έμεινε στα χέρια των χριστιανών. Μια μαζκέρετ שיש לך הכי מרגשת מהקהילה, מהחיים בקהילה, שמסמלת את הקהילה. Στις... בעברית או ביוונית? ביוונית. Γιορτές, παράδειγμα, όπως Πέσαχ, Σαββουότ και τα λοιπά, γιορτή, ήμασταν μικρά παιδιά, ήταν γιορτή, μας ντύναν με τα καλά, με το φιόγκο στο κεφάλι, τον άσπρο, με το Μαγκέν Νταβίντ, άσπρα παπούτσια, άσπρα ρούχα, πάμε στο Μπετ Κνέσετ. Έχουμε γιορτή. Γιορτή τι είναι, χαρά. Και θυμάμαι, όλες οι γυναίκες κλαίγανε με δάκρυα, κλαίγανε. Και λέω στον μπαμπά μου, μπαμπά, γιατί κλαίνε, έχουμε γιορτή, νεχόν που έχουμε γιορτή, ναι. Αυτές γιατί κλαίνε οι κυρίες εδώ. Και μου εξήγησε ότι θυμούνται τις οικογένειές τους, ότι πέρασαν τη ΣΟΑ, ότι έμειναν μοναχές, γεχιντά, και θυμούνται πως ήταν παλιά. Οπότε για αυτές δεν είναι χαρά. Μπορεί να έχουν τα παιδιά τους τον άντρα, αλλά θυμούνται πως ήταν παλιά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μεσαμέλει την Κέιλα.